κατευθείαν με ρωτήσεις, Γιώργο, ναι. Coach, πριν τη διακοπή του Πρωτοβουλία, τρεις νίκες στο πρωτάθλημα, ο Πάουκς ένα βήμα παραπάνω σε κοινό παλίτη στο stage. Κλείνοντας αυτό το πρώτο κομμάτι, θεωρεί ότι η ομάδα βαδίζει σε καλό δρόμο με δεδομένο ότι πρέπει να έχει μια ακόμα. Before the stop of the FIFA break, Pauk managed to have three victories in the league, being also in the Europa League league phase. Making some small conclusions in this, do you believe that the team is going in the right way as we started the season? What do you believe? Τι πιστεύετε εσείς? So this. I can see, as I said a lot of times, for us the most important is the next game. We are today we won a very hard and difficult game for the full circumstances that had been in this in this night, in this game. We won against the referee. We won against a team that is a physical team and with a high level of fighting spirit. We won after we had these two trips, one after the other, coming from Ireland, playing there Thursday. Not easy. And the next day we had to go to move to Athens. So because of all of this and weather and the pitch, which was not a pitch to give us the possibility of moving the ball as we want, we managed to win this game. I was very, very disappointed about the referee for all the game. In first half, he stopped us in two, three very nice transitions after clear recover balls. Some offside, one offside, one corner, and the second half they cancel an unbelievable goal, very clear and without any problem. It's too much. But I told to our guys in the changing room, these victories make us to be stronger. We know what happened also in the last game in Aris pitch, how we won there against the referees, against the people. We did it also today, not the same importance, but in any case, three points that for this moment are very important. Για μένα το πιο σημαντικό, όπως έχω πει πάρα πολλές φορές, είναι το επόμενο παιχνίδι και αυτό ήταν το πιο σημαντικό παιχνίδι για εμάς. Καταφέραμε να πραγματοποιήσουμε σήμερα μια πάρα πολύ μεγάλη νίκη, τηρουμένων όλων των αναλογιών και ό,τι είχαμε να αντιμετωπίσουμε όσον αφορά την διαιτησία, την ομάδα του Ατρομήτου που είναι μια πολύ physical ομάδα, μια ομάδα που έχει πολύ καλό πνεύμα. Μαχητή, το γήπεδο που δεν ήταν ένα τόσο καλό γήπεδο για να παίξουμε το ποδόσφαιρο που ίσως να θέλουμε, αλλά σε κάθε περίπτωση ό,τι συνέβη με το διαιτή είναι too much, είναι πάρα πολύ για να συμβαίνει. Στο πρώτο ημίχρονο ένα offside, προϋποθέσεις από αντιπιθέσεις τις οποίες είχαμε και σταμάτησαν για φάουλ που δεν υπήρχαν, ένα corner και στο δεύτερο ημίχρονο η φάση του γκολ, η οποία πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω για ποιον λόγο ακυρώθηκε. Είχαμε να αντιμετωπίσουμε επίσης και το γεγονός της κόπωσης, καθώς είχαμε δύο ταξίδια αυτή την εβδομάδα, ένα στην Ιρλανδία όπου παίξαμε την Πέμπτη και έπρεπε να επιστρέψουμε και την επόμενη μέρα να έρθουμε στην Αθήνα. Σε κάθε περίπτωση είπα στους ποδοσφαιριστές μου μετά το τέλος του παιχνιδιού στα αποδυτήρια πως πραγματικά παλέψανε και θα έπρεπε να θυμηθούν και το τι συνέβη στο τελευταίο παιχνίδι της σεζόν πέρσι απέναντι στον Άρη όσον αφορά την διαιτησία. Για την περίοδο την οποία βρισκόμαστε και λαμβάνοντας όλα αυτά υπόψη, ήταν μια πραγματικά πάρα πολύ σημαντική νίκη για εμάς. Without mentioning the goal, the full action of the penalty given to Atromitos, starting with this foul on 17 meters on Murg and how the management of all the action went up. Και για να μην σχολιάσω τον γκολ του Ατρομήτου, το οποίο ξεκινάει από μια φάση που είναι φάουλ στα 16-17 μέτρα, για τον το οποίο έγινε στο Μουρ και η διαχείριση της φάσης οδήγησε τον Ατρόμητο στο να κερδίσει το πέναλτι και να ισοφαρίσει.